Για ασκήσεις ανευθυνότητας και ψέματα έκανε λόγο ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στις αντιθέσεις της Κρήτη TV και το Γιώργο Σαχίνη, απαντώντας στο ζήτημα της Ροδόπης, σχολιάζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά και όχι πριν από τις εκλογές, του έστειλε ένα φάκελο μέσα στον οποίο υπήρχε απόρριτο υλικό, μέρος του οποίου μάλιστα διέρευσε στον τύπο 2 εβδομάδες μετά. Ο κ. Μητσοτάκης επιδίδεται σε ασκήσεις ανευθυνότητας. Ανευθυνότητας σε ένα ευαίσθητο θέμα εθνικό. Λέει ψέματα ότι με έχει ενημερώσει για οτιδήποτε προεκλογικά. Την Τρίτη, μετά τις εκλογές, μου στέλνει ένα φάκελο στο οποίο εμπεριέχεται ένα απόρριτο σημείωμα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, στο οποίο γίνεται αναφορά εκτενής για όλους τους υποψηφίους της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Δεν θέλω να επεκταθώ και να δώσω περισσότερες πληροφορίες, γιατί θα ανοίξουν και άλλα θέματα. Και μου το στέλνει αυτό, χωρίς να με πάρει ένα τηλέφωνο, μέσω του κυρίου Γεραπετρίτη, στον διευθυντή του γραφείου μου, χωρίς να με πάρει ένα τηλέφωνο, μου το στέλνει αυτό, χωρίς να ζητήσει, όπως έκανα εγώ επανειλημμένος ως πρωθυπουργός, στον διοικητή της ΕΕΠ να ενημερώσει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν το έκανα αυτό. Μου στέλνει ένα χαρτί, άκρος απόρριτο, και 2 εβδομάδες μετά, αποσπασματικές πληροφορίες από αυτό το χαρτί που μου στείλε, δημοσιεύονται αποσπασματικές, όπως βολεύει το αφήγημα, σε μία εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας. Το πρώτο θέμα. Άθλιο σχέδιο από τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν ήταν εκείνες τις μέρες πρωθυπουργός και διαχειρίστηκε απόρριτα έγγραφα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και διοχέτευσε αποσπασματικά στοιχεία από αυτά τα έγγραφα, προκειμένου να στήσει το πολιτικό του παιχνίδι. Αλλά δεν μου κάνει εντύπωση γιατί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, επί των ημερών του, είχε γίνει μία προσωπική υπηρεσία πληροφοριών και παρακολουθούσε μέσω του Predator το μισό πολιτικό σύστημα. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδίδεται σε ένα πολιτικό παιχνίδι με ένα ευαίσθητο εθνικό θέμα, χαρακτηρίζοντας ανεύθυνη μια τέτοια στάση. Τόσο ανεύθυνος είναι. Και γιατί τα κάνει όλα αυτά? Για να κερδίσει 15.000 ψήφους παραπάνω? Για να μην υπάρχει κανένα μέρος του εκλογικού χάρτη με άλλο χρώμα πέραν του χρώματος του κόμματός του? Αυτή η αλαζονία, αυτή η έπαρση θα είναι που θα δούμε την επόμενη μέρα? Επικαλούμενος την ίδια ώρα σημερινό δημοσίευμα, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε σε υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στη Ροδόπη, ο οποίος λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, μιλώντας για τη μουσουλμανική μειονότητα σε τοπικό μέσο, έκανε αναφορά σε Τούρκους της Δυτικής Θράκης. Είδα ένα δημοσίευμα λίγο πριν έρθω, στην εφημερίδα Δημοκρατία, όπου ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Ροδόπη, ο κ. Κατρατζή, αναφερόμενος στη μουσουλμανική μειονότητα, για τους Τούρκους της Δυτικής Θράκης. Και είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τις ήξερε αυτές τις δηλώσεις ο κ. Μητσοτάκης όταν άνοιξε αυτή τη συζήτηση? Προφανώς και τις ήξερε. Και προφανώς και τον έβαλε στα ψηφοδέλτια. Είναι υποκριτής. Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για τήρηση ίσων αποστάσεων, σχολιάζοντας και την τοποθέτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου, αλλά και τη στάση της Ντόρας Μπακογιάννη. Αλλά είναι και απαράδεκτη η στάση των ίσων αποστάσεων. Τουλάχιστον ο κύριος Βενιζέλος δεν κράτησε τις αποστάσεις. Από ό,τι είδα και ο κύριος Κουτσούμπας. Αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης κρατάει τις αποστάσεις στο ζήτημα αυτό. Και είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Η κυρία Μπακογιάννη το 2012 κατέβηκε σε εθνικές εκλογές, το θυμάστε? Πόσο πήρε πανελλαδικά, 2%? 2,7. 2,5 πήρε. Πόσο πήρε στη Θράκη, στη μειονότητα? Πήρε στη Ροδόπη 18%, στον Ίασμο 70%. Τι είχε κάνει, συμφωνία με τον Ερντογάν? Ήτανε εθνική εξαίρεση? Είναι ντροπή. Αυτά είναι ντροπή να λέγονται.